Λοιπόν, πάμε τώρα στον κούκλο Μιχάλη, τον Μαρτίκα. Το έφυγε. Το έφυγε ο Μαρτίκας, ρε φίλε. Για μεγάλη έφυγε, και για μένα. Έκπληξη. Εγώ αλλού περίμενα την αποχώρηση. Τι άλλο να υποψηθεί. Ήταν μια τετράδα. Ήταν η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα, ο Μαρτίκας, η Μέη και ο... Όχι, και η Ασημίνα. Και η Ασημίνα. Και έμεινε, κράτησε το κοινό τη Σταυρούλα και έδειξε το Μαρτίκα. Ναι. Τώρα μην το λες έτσι. Βλέπεις το Survivor. Όχι. Τότε μην. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι είχαμε μία διαμεσολαβημένη επικοινωνία, διότι Οπα. Μου παραχώρησε μία συνέντευξη μέσω Skype. Τι είπες τώρα. Πες μου τώρα. Ρε Μαρία, να σου πω κάτι, όπα. Τι έκανα, ωραία τα λες. Αλήθεια. Σε γοήτευσε, γιατί εμένα ο Μαρτίκας μου βγάζει το ένας όριμος γοητευτικός άντρας που με το λόγο του μπορεί μια κοπέλα να την κάνει να αισθανθεί κάπως. Θα σου πω, είναι τελείως διαφορετικό το να τον βλέπεις από την τηλεόραση να εκφράζεται έτσι όπως εκφράζεται και άλλο να έχεις μια πραγματικά επικοινωνία μεταξύ. Εγώ πάντως περιμένω. Όχι, δεν εργαλήθηκα όπως το λέω. Περιμένω διακαώς να τον συναντήσω από κοντά. Ναι, βέβαια. Είναι για πολύ να δω την αύρα, αυτό που λες, αυτό που εκπέμπει ένας άνθρωπος. Και σου μίλησε. Θα έρθει να κάτσει θέση του Γρηγόρη, έτσι όπως τον κόβω εγώ. Άνετα. Τον ρώτησα γιατί ποτέ δεν τον έχουμε δει να εκνευρίζεται πάρα πολύ έντονα. Μου απάντησε. Και επίσης, το κρατάει για την εκπομπή. Επίσης τον ρώτησα αν είναι ερωτευμένος με τη Βρυσίδα. Μου απάντησε. Μου είπε για τον Άρη Σολέγγι. Του είπες ότι η Βρυσίδα θα τον περιμένει έξω. Δεν του το είπα γιατί μου είπε θα μου επιτρέψεις να. Ναι. Και θα δείτε τι είπε. Α, για να δω. Α, κοίτα το πώς μπήκε. Α, έχει γίνει επαγγελματίας η Μαρία. Να και τα αφήνει να αγωνία, για βάλε. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor είναι ο Σπύρος Μαρτίκας. 6 μήνες σε μία μοναδική εμπειρία ζωής που πραγματικά νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που ο Θεός με αξίωσε να έχω την τύχη να ζήσω αυτή την εμπειρία 6 μηνών. Να σε ρωτήσω. Ποια ήταν η στρατηγική σου μέσα στο παιχνίδι? Εγώ απλά έπαιξα το παιχνίδι με βάση το χαρακτήρα και την παιδεία και την γνώση που έχω. Δεν μπορείς να χαράξεις κάποια στρατηγική. Δεν θα φύγει ρε, γιατί είναι καραγκιόζης. Δεν μπορώ να μην δικαιολογήσω ένα κορίτσι 22 χρονών. Όταν περνάει και έχει τη δύναμη να αντέχει αυτές τις συνθήκες. Ας το έλεγα ρε, θα φύγω. Τι είναι μες τη Βρυσίδα. Πάω Ελλάδα. Φέρω. Αυτό ήταν. Στο τέλος μ' αγκάλιασε. Εννοείται την αγκάλιασα, εννοείται με αγκάλιασε, διότι είμαστε από την πρώτη μέρα οι δυο μας. Εγώ δεν έχω πληρώσει κινητά έξω στον Πειραιά να στέλνουν μηνύματα. Έχεις πειράσει σε όλους τους υπαλλήλους σου τηλέφωνα και στέλνουν 200 SMS ο καθένας, ρε φίλε, με τα λεφτάκια σου. Μπράβο σου. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο και είναι η πληροφορία που μας δίνεις είναι αξιόπιστη, και δεν ξέρω που την έμαθες, πραγματικά να τους ευχαριστήσω αυτούς τους 100 ανθρώπους με τα 100 κινητά τους που στηρίζουν εμένα μόνο. Και ας μου υποδείξει ο Τάκης που θα τους βρω αυτούς στον Πειραιά τους ανθρώπους. Με την τηλεόραση θα ήθελες να ασχοληθείς? Εγώ φαρμακοποιός γεννήθηκα, φαρμακοποιός είμαι. Με την αδερφή μου παλεύω εκεί στα φαρμακεία μας, αλλά ποτέ δεν είχα καμία σχέση με τηλεόραση. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με τηλεόραση. Και δεν νομίζω ότι θα παίρναγε ποτέ από το μυαλό μου. Πραγματικά, θα στήριζα πολύ το Στάθη. Είναι ένας άντρας με ήθος, με αξίες, με αρχές, ξεκάθαρος και ακέραιος χαρακτήρας. Η Αλεξάνδρα πρέπει να είναι πολύ τυχερή που τον έχει στη ζωή της. Οπότε, θα της το πω και από κοντά μου, μόλις τη δω. Που έχει βιτρίνα το κλειστό δάκι για να στηρίζει κάποιον. Ποιος θα πάει δεν πίσω πόρτα. Αλλά... Εγώ αν ήμουν στη θέση του Χρήστου Δάντη, ακριβώς το ίδιο θα έκανα. Θα υποστήριζα τον άνθρωπό μου μέσα σε ένα παιχνίδι μόλις 22 χρονών. Αν δεν υποστηρίξω έναν άνθρωπο 22 χρονών, δηλαδή τι ρόλο να έχω στη ζωή του. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Άρη? Υπήρξε προκλητικός αρκετά. Υπήρξε προκλητικός, υπήρξε υπερόπτης, υπήρξε αλαζόνας. Εγώ θα πάρω το έπαθλο και θα νοικιάσω πολυτελείς κατοικίες στην Κλειφάδα, και θα κάνω μεγάλη ζωή. Απλά είναι προκλητικό απέναντι στους άλλους που έχουν τον ίδιο στόχο.